η στιγμή που περισσότεροι από 100 Κροάτες οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ κάνουν δολοφονική επιδρομή με ρόπαλα, στυλιάρια, μολότοφ και μαχαίρια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που εκατοντάδες χούλιγκανς Κροάτες μαζί με Έλληνες που τους περίμεναν στο σταθμό του ΙΣΑΠ του Περισσού ξεκινούν για την επίθεση, κραδένοντας ρόπαλα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες. Κινούνται συντεταγμένα με σχεδόν στρατιωτικό βήμα. Περίπου μια μισή ώρα μετά το τέλος της προπόνησης της Δυναμό Ζάγκρεπ στην ΟΠΑΠ Αρίνα ξεσπούν επεισόδια. Οι μαχαιροβγάλτες Κροάτες κάνουν επίθεση στην περιοχή γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Σπάνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και επιτίθενται αδιακρίτως σε όσους εκείνη την ώρα βρίσκονται στα μαγαζιά της περιοχής. Πάμε να πούμε μέσα. Αρχίζει και φεύγει ο κόσμος, αδειάζει το μαγαζί και στο κατέβασμα εδώ αρχίζαν και σπάγανε. Πέρανε τραπέζια, πέρανε πανιά, πετάγανε καρέκλες ένα στον άλλον και έπεσε πολύ ξύλο, παιδιά. Πάρα πολύ ξύλο. Και αφού τραβηχτήκαν και πηγαίνανε προς τα αριστερά, προς τα φανάρια στη Φιλαδέλφια, ξανά μετά από λίγο, μετά από 15 λεπτά, ξανά από εδώ, πέρα δόθε και βάζανε φωτιές και πετάγανε δυνάμητες. Οικογένειες με τα παιδιά να τρέχουνε πανικόβλητα, να σκοδούνε να φύγουνε. Επικρατεί πανικός. Οι συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές κλιμακώνονται. Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Γίνονται ρήψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών. Έβλεπα απλά τον κόσμο ο οποίος έτρεχε και μας έλεγε να απομακρυνθούμε. Και έβλεπα κόσμο και οποίοι δεν ήταν, ήταν και μεγάλοι με άνθρωποι που τρέχανε και μας έλεγαν παιδιά φύγετε, μην πηγαίνετε προς τα εκεί. Λίγα μόλις μέτρα από το γήπεδο της ΑΕΚ, 29χρονος Μιχάλης πέφτει στο έδαφος σε μια λίμνη αίματος. Η λεπίδα από το μαχαίρι του δολοφόνου κόβει κεντρική αρτηρία του χεριού του. Του προκαλεί ακατάσχετη αιμορραγία. Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί αφήνει την τελευταία του πνοή. Ήταν εδώ στο γεφυρέ και πάνω και είχε φάει μαχαιριές. Και τον μπήκαν στο περίπτωμα να τον πάρει το ασθενοφόρο. Ναι, έναν καφέ ακούσαμε και τον εσφάξανε και τον εσύρανε μέχρι το γήπεδο. Ναι, έτσι ακούσαμε. Τον σύρανε σαν λάφυρο. Αυτό το πράγμα τώρα ποιος θα το διορθώσει? Οι συγγενείς που φωνάζουν, οι μανάδες που κλαίνε, ποιος θα το διορθώσει αυτό το χάλι? Φαντάζεσαι να είχαν εσφάξει και 10 παιδάκια στις καφετέρια. Αυτοί είναι εγκληματίες. Τι θα λέγαμε τώρα? Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας σε 98 συλλήψεις. Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεπ μαζί με Έλληνες οπαδούς συνεργούς τους βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ. Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων που προέβησαν σε ρήψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών, αντικειμένων πετρών αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων. Άνθρωποι της ασφάλειας διεξάγουν έρευνα στο σημείο που έγινε η επίθεση, συλλέγοντας δείγματα από γενετικό υλικό. Με αφορμή τα επεισόδια στην Φιλαδέλφεια, ανακοίνωση έβγαλε η κροατική ομάδα καταδικάζοντας τις πράξεις βίας. Ως αθλητικός οργανισμός είμαστε πάντα αφοσιωμένοι στην προώθηση του εφαγωνίζεστε, του αθλητικού πνεύματος και της θετικής ατμόσφαιρας στα γήπεδα. Τα επεισόδια όχι μόνο απειλούν την ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αλλά και βλάπτουν τη φήμη του ποδοσφαίρου ως ενός αθλήματος που ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς, ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των ταραχών. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα ήθελε να εκφράσει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια του νεκρού φιλάθλου. Μετά τα επεισόδια και τη φωνική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, το μάτς ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αναβάλλεται. Ενώ θα γίνει και εσωτερική έρευνα στην ελληνική αστυνομία για την απόδοση ευθυνών για το αιματηρό περιστατικό.